Πολλοί πιστεύουν ότι είναι αναχρονιστικό και ξεπερασμένο θέμα η ιδιοπροσωπεία των λαών στην εποχή μας. Μια κοινή αντίληψη και αποδοχή πολλών αξιών φαίνεται να έχει κυριαρχήσει παγκόσμια και ένας κοινός τρόπος ζωής, ένας κοινός πολιτισμός ισχύει για τον κύριο όγκο των πληθυσμών από τα βάθη της Ανατολής μέχρι τα πέρατα της Δύσης. Ο πολιτισμός που φαίνεται να επιβάλλεται παγκόσμια είναι αυτός που με μια λέξη περιγράφεται ως δυτικός. Οι ρίζες του βρίσκονται στο λατινικό, σε αντιπαράθεση με τον αρχαίο ελληνικό και στην πρόσμιξή του αργότερα, από τον 4ο αιώνα και μετά, με τους Φράγκους κυρίως κατακτητές των ρωμαϊκών χωρών της Δύσης, των οποίων η νοοτροπία και η αντίληψη του περιβάλλοντος κόσμου συγγένευε με εκείνη των Λατίνων μάλλον παρά με τον Ελλήνων. Το πλέγμα θαυμασμού και ταυτόχρονα περιφρόνησης των Λατίνων για τους αρχαίους Έλληνες είχε εκφράσει με ακρίβεια και ο Βυργίλιος στην Ενιάδα. «Άστε τους άλλους να φτιάχνουν τέλεια αγάλματα από μπρούντσο και από μάρμαρο, έτοιμα να πάρουν πνοή και να μιλήσουν. Άστε τους το λόγο με τέχνη να δουλεύουν και να μετρούν την πορεία των ουράνιων σωμάτων, να προβλέπουν πότε και πού τα αστέρια ανατέλουν. Η δική σας αποστολή, Ρωμαίοι, είναι άλλη. Πώς να εδραιώσετε τον νόμο και την τάξη, να κατακτάτε δυνατούς λαούς, κι ύστερα να κυβερνάτε σπλαχνικά τους κατακτημένους. Αυτές είναι οι δικές σας τέχνες». Αυτό το πνεύμα της εξουσιαστικότητας, κύριο χαρακτηριστικό του λατινικού στοιχείου, της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στο απόγειο της κυριαρχίας της, συντέριασε απόλυτα με εκείνο των Φράγκων κατακτητών τους. Στο μεταξύ, ήδη από το 324 μετά Χριστόν, η εξελληνισμένη άρχουσα τάξη της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας μετακινείται και ιδρύει μια νέα πρωτεύουσα στην Ανατολή, εκεί όπου κυριαρχεί το ελληνικό στοιχείο. Η ουσιαστική διαφορά των δύο πολιτισμών που αναπτύχθηκαν στη συνέχεια, η κυρίως ορθολογική και χρησιμοθερική νοοτροπία στη Δύση, το κατακτητικό πνεύμα και η ασίγαστη επιμονή στην αναζήτηση της αλήθειας στην Ανατολή, ου χρήσεως την ως ένεκεν, όπως το είχε διευκρινίσει και ο Αριστοτέλης, οδήγησαν και τον εκχριστιανισμό τους σε διαμετρικά αντίθετους τρόπους. Ενώ στον ελληνικό κόσμο η παράδοση του κοινού λόγου του Ηράκλειτου, η παραδοχή της αλήθειας όχι σαν αποτέλεσμα ατομικής συλλογιστικής διαδικασίας, αλλά σαν βίωση σχέσης κοινωνίας προσώπων, έβρισκε τη δικαίωση και τη συνέχειά της στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό, ο οποίος ταυτόχρονα απαντούσε στα μεγάλα ερωτήματα των Ελλήνων, που μέχρι τότε παρέμεναν τραγικά αναπάντητα. Στη Δύση τα πράγματα εξελίχθηκαν εντελώς διαφορετικά. Οι λαοί που κυριάρχησαν στην Ευρώπη μετά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες δεν είχαν πίσω τους ανάλογη πολιτισμική παράδοση. Ούτε εξαντλητικά είχαν αναζητήσει με λόγο και με πράξη την αλήθεια, ούτε τους χαρακτήριζε οποιαδήποτε άλλη ανάγκη πέραν της άμεσης επιβίωσης και κυριαρχίας. Εύκολα έγιναν αποδεκτοί και ταυτίστηκαν με το παρόμοιας νοοτροπίας λατινικό στοιχείο της Ευρώπης, ενώ αντιμετώπισαν τον χριστιανισμό σαν το μέσο μάλλον που θα εξασφάλιζε την κυριότητά τους πάνω στους κατακτημένους. Και ενώ στην ελληνική Ανατολή οι μεγάλοι καπαδόκες πατέρες πάσχιζαν με την ελληνική παιδεία και τον ελληνικό φιλοσοφικό λόγο να θεμελιώσουν θεολογικά τη χριστιανική αλήθεια, να αναπτύξουν και να εδραιώσουν την έννοια της αξίας του ανθρωπίνου προσώπου, στη Δύση οι Φράγκοι κατακτητές βιάζονταν να καθιερώσουν ένα θεολογικό σύστημα που θα επιβαλλόταν εξουσιαστικά πάνω στο χριστιανικό κατακτημένο λαό μέσω ιερωμένων που θα ασκούσαν και κοσμική εξουσία ως σεσωσμένοι και επιλεγμένοι από το Θεό, κάτοχοι μιας λογικά αποδεδειγμένης αλήθειας, σε βάρος ενός καταδικασμένου από το αμάρτημα του Αδάμ λαού. Αυτή η διαφορετική προσέγγιση του χριστιανισμού οδήγησε σταδιακά τη Δυτική Ευρώπη στην αποτείναξη των εξουσιαστικών δομών της Παπικής Εκκλησίας. Η αναγέννηση όμως, η οποία επεδίωξε την επιστροφή στις αξίες της αρχαίας Ελλάδας,
δεν μπορούσε να συλλάβει ότι η αρχαία Ελλάδα μεγαλούργησε στην τέχνη και το λόγο, γιατί δεν έχασε ποτέ τη σεμνότητα και τη θεοσέβεια, το σεβασμό και το δεσμό με τη φύση και το πέραν του ανθρώπου θεϊκό, προς το οποίο άπλωνε το χέρι, δικαιώνοντας έτσι την εξειδανίκευση της ανθρώπινης μορφής. Με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη λογική του μόνο, με το διαφωτισμό που πίστεψαν ότι θα έλυνε δια μιας και δια παντός όλα τα προβλήματα, κατέληξε στην αποξένωση από τη φύση, στην αποιεροποίησή της και κατακολουθίαν στην άκρατη και καταστροφική εκμετάλλευσή της, στην αντίστακτη χρησιμοθυρία και τον ατομικισμό και τελικά στην αθεία, όπως την κατήγγειλε ο Νίτσε στα τέλη του 19ου αιώνα. Οι μεγάλοι πόλεμοι που ακολούθησαν κατέδειξαν όχι μόνο την τελική αδυναμία του ανθρώπου να λύσει από μόνος του, χωρίς τον Θεό, τα προβλήματά του, αλλά και την αδυναμία του να επιστρέψει σε αυτόν. Συνειδητοποίησε ότι δεν υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο ψευδεστήσεων στο κεφαλαιόδες θέμα του σεβασμού του ανθρωπίνου προσώπου. Και αποξενωμένος από τον άλλον άνθρωπο, η μόνη οδό επανασύνδεσής του με τον Θεό κατορθώνει μόνο με την τέχνη και το λόγο να εκθέτει, να αναλύει, να επαναλαμβάνει τη δεινή θέση στην οποία βρίσκεται. Από πουθενά αλλού δεν φαίνεται ικανός να πιαστεί για να βρει διέξοδο. Τη ριζική λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει, του κενού και του μάταιου, της ανυπαρξίας στόχου, σκοπού, αίσθησης αξίας της ανθρώπινης ζωής και οράματος που να τη δικαιώνει. Στο μεταξύ, ο αγώνας των Φράγκων κατακτητών της Ευρώπης για εδραίωση της εξουσίας τους κυρίως είχε στραφεί κατά της νόμιμης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης. Μετά και από τη στρατιωτική επίθεση, λαιλασία και καταστροφή της πόλης το 1204, την κατασυκοφάντηση και την απομόνωση, ακολούθησε η εγκατάλειψη και η υποδούλωση της Ρωμιοσύνης στους Τούρκους. 400 χρόνια αργότερα, όταν η Ελλάς επανέρχεται στην ελεύθερη ζωή, παρόλο που έχει διατηρήσει, έστω και τυπικά μόνο, τις παραδόσεις και τις φόρμες της δικής της πνευματικής ζωής, οι αντιστάσεις της κατά της δήθεν φωτισμένης Ευρώπης είναι μηδαμινές. Ο ελληνικός κόσμος μετά το 1821 παραλαμβάνει την ποίηση, την πεζογραφία και τις άλλες τέχνες από την Ευρώπη, ανυποψίαστος για τις αναγκαιότητες και τους λόγους που καθόρισαν την ευρωπαϊκή τους εξέλιξη, άσχετους και αχρίαστους ως επιτοπλίστων με τη δική του πολιτισμική παράδοση. Φίλους της ελευθερίας των Γρεκών της σωτηρίας, όταν έχουμε τους Γάλλους τι συχρία από άλλους. Γάλλοι και Γρεκοί δεμένοι με φιλίαν ενωμένοι, δεν είναι Γρεκοί και Γάλλοι, αλλά είναι έθνος Γρεκογάλλοι. Στην Κύπρο, στενά δεμένη με την ευρύτερη ελληνική παράδοση, βρίσκουμε την αρχιτεκτονική σε μορφή πρωτογενή και γνήσια, μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα. Ο αρχαίγονος τύπος της κατοικίας σε όλο τον προελληνικό και ελληνικό χώρο είχε ανέκαθεν μια βασική μορφή. Ένα δωμάτιο το οποίο προεκτείνεται προς τα έξω με ένα προστόον. Αυτός ο τύπος της κατοικίας εξελίχθηκε σταδιακά στο αρχαίο ελληνικό μέγαρο. Και περαιτέρω εξέλιξη εκείνου του μεγάρου υπήρξαν οι αρχαιοελληνικοί ναοί, πρώτα πρόστιλοι, μετά αφιπρόστιλοι και τελικά περίπτεροι, όπως είναι και η κορυφαία μορφή του Παρθενώνα. Στην Κύπρο, μπροστά στο αρχικό δωμάτιο, το Δίχωρο, προστίθεται στη θέση του αρχαίου προστόου ένας σκεπασμένος εξωτερικός χώρος που λέγεται Ηλιακός.
Στον ηλιακό αναπτύσσονται εκείνες οι λειτουργίες τις οποίες επιβάλλει η ιδιομορφία του ελληνικού τρόπου ζωής και σχέσεις με τα άλλα μέλη της κοινότητας, όπως και με το φυσικό περιβάλλον. Και σαν έτοιμα τρόπου ζωής, ο ηλιακός συνόδευσε σε ποικίλες μορφές την αρχιτεκτονική της Κύπρου, ακόμα και στα πιο σύνθετα σπίτια και τα αρχοντικά των πόλεων. Πέρα από την τυπολογία αυτή όμως, η λαϊκή αρχιτεκτονική στην Κύπρο είχε και τις χαρακτηριστικές ελληνικές αρετές του μέτρου, της λιτότητας, της γραφικότητας και συνάμα της αρχοντιάς στην έκφραση, όπως αποτυπώνεται για παράδειγμα στις έξοχες λιθοδομές της. Η νεοκλασική αρχιτεκτονική, που ήταν ο ρυθμός του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα στην Ευρώπη, δεν εμφανίζεται σχεδόν καθόλου στην Κύπρο σε κτίρια που ανεγείρονταν από την αποικιακή κυβέρνηση λόγω του πολιτικού καθεστώτος στον τόπο. Μόνο στην αρχιτεκτονική των σπιτιών, στην ύστερη του μορφή, εμφανίζεται στις πόλεις κυρίως, χωρίς όμως να εξαφανίσει τα παραδείγματα της προηγούμενης παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Η εμφάνιση νεοκλασικών κτιρίων στην Κύπρο δεν είχε το ίδιο ρομαντικό κίνητρο επιστροφής στις κλασικές μορφές, όπως υπήρξε η αιτία παρουσίας του στην Ευρώπη. Στην Κύπρο, ο νεοκλασικισμός είχε βασικό κίνητρο του τον εθνικό πόθο των Κυπρίων για την ένωσή τους με τον ελληνικό κορμό. Μια από τις αντιδράσεις των Άγγλων σε αυτό είναι και η αποικιοκρατική τους αρχιτεκτονική, της οποίας κύρια προσπάθεια ήταν να απομακρύνει τους Κυπρίους από τις ελληνικές τους καταβολές, καλλιεργώντας τους το αίσθημα ότι αποτελούν μια ξεχωριστή οντότητα με ιδιαίτερη κυπριακή εθνική συνείδηση. Χρησιμοποίησαν γι' αυτό, αλλοιώνοντάς τα, στοιχεία της λαϊκής αρχιτεκτονικής, όπως είναι η καμάρα. Περιττό να λεχθεί ότι αυτού του είδους οι αρχιτεκτονικές κατασκευές, καμιά από τις αρετές της λαϊκής αρχιτεκτονικής, δεν ήσαν ικανές, έστω και σαν μακρινή ανάμνηση, να έχουν. Αποτέλεσμα και απόδειξη αυτής της τάσης ήταν το αρχιτεκτονικό συνονθήλευμα της Αρχιγραμματείας, που αποτελεί και τον πιο βάναυσο εμπαιγμό στη λαϊκή αρχιτεκτονική της Κύπρου. Αυτή η τάση των Άγγλων έγινε πιο έντονη μετά το 1933. Μέχρι τότε την ευθύνη για την εκπαίδευση είχαν οι κοινότητες και έκτιζαν τα σχολεία τους στον νεοκλασικό ρυθμό. Μετά τα δικτατορικά μέτρα των αρχών της δεκαετίας του 30, όταν οι Άγγλοι πέρασαν τη δημοτική εκπαίδευση στα χέρια τους, τερμάτισαν δια μιας τη χρήση του νεοκλασικού ρυθμού. Η προσπάθειά τους στην κατεύθυνση του εθνικού αποπροσανατολισμού των Κυπρίων εκδηλώθηκε δυναμικά με την αρχιτεκτονική του κτηρίου της Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Το κατεξοχήν εκκολαπτήριο καταλήλως διαμορφωμένων δασκάλων, οι οποίοι με τη σειρά τους θα διαμόρφωναν τις συνειδήσεις των νέων γενεών Κυπρίων. Πλατιά οθωμανικά γύσα, συνδυασμένα με οξυκόρυφες αψίδες και ημικυκλικά κεραμίδια της Κυπριακής Υπαίθρου, με ένα στενό μακρο πύργο στη μέση. Κανένα κλασικό στοιχείο, καμιά αναφορά στην ελληνική αρχιτεκτονική. Αντίθετα, δόθηκε σημασία σε φοινικικά και άλλα ή ουδέτερα στοιχεία. Το ίδιο αυτό κτίριο χρησιμοποιείται σήμερα ως στέγη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στη δεκαετία του 40, άρχισε να γίνεται ευρύτατη χρήση του μπετόν αρμέ. Αυτή η τάση είχε σαν αποτέλεσμα να εμφανιστούν κτίρια εμπνευσμένα από το ύφος της αρχιτεκτονικής που άκμασε στην Ευρώπη μετά την ονομαστήσα «Επανάσταση της αρχιτεκτονικής» στο τέλος του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Η ανατροπή πατροπαράδοτων αρχών που προκλήθηκαν από το διαφωτισμό είχε σαν αποτέλεσμα την αναστάτωση των ιδεών που χαρακτήρισαν τον 19ο αιώνα. Ειδικά στην αρχιτεκτονική, ο διαφωτισμός προκάλεσε την ακαδημαϊκή αντιγραφή των μορφών της ελληνικής αρχαιότητας, μια και αυτό σήμαινε για την δυτική διανόηση επιστροφή σε αυτό που
αν και δεν το κατανοούσε, επέμενε να ονομάζει ρίζες της. Και ακριβώς επειδή αυτή η τάση ήταν επίπλαστη, οι αρχιτεκτονικές δημιουργίες της εποχής, παρότι ήταν πιστότερα αντίγραφα της ελληνικής αρχαιότητας από ότι ήταν εκείνα της αναγέννησης, ήσαν και εντελώς στεγνά και άψυχα. Γι' αυτό και γρήγορα η αρχιτεκτονική εγκατέλειψε αυτή την τάση. Μη έχοντας όμως πρωτογενές έρισμα και επηρεασμένη από τη γενικότερη ιδεολογική αναστάτωση που ακολούθησε το διαφωτισμό, εξετράπη στον εκλεκτικισμό. Ανεξάρτητα από τη λειτουργία ή τον προορισμό των κτηρίων, η διαμόρφωσή τους τώρα γινόταν με χρήση οποιοδήποτε ρυθμού του παρελθόντος. Γοτθικού, ελληνικού ή αιγυπτιακού, αδιακρίτως. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παρακμή της αρχιτεκτονικής, η οποία ανακόπηκε τελικά από διάφορα κινήματα νέων αρχιτεκτώνων που κατέληξαν στην εκ του μηδενός γέννηση της μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Στην Κύπρο, μεγάλη και καθολική στροφή σε αυτή τη μοντέρνα αρχιτεκτονική εμφανίστηκε στη δεκαετία του 60 με τη γενικευμένη χρήση του μπετόν αρμέ και των άλλων σύγχρονων υλικών και τεχνολογιών. Η στροφή αυτή οφειλόταν όμως και στις ανάγκες της αστικοποίησης που αρχίζει αυτή την εποχή, κατά τη διάρκεια της οποίας κάνουν την εμφάνισή τους για πρώτη φορά στην Κύπρο τα πολυόροφα κτίρια. Το ύφος άρχισε να διεθνοποιείται και οι πατροπαράδοτες αρετές της αρμονικής σχέσης της λαϊκής αρχιτεκτονικής με το περιβάλλον να λησμονούνται. Ελάχιστα είναι τα δομημένα με το μοντέρνο ύφος σπίτια που διατηρούν εκείνες τις αρετές. Στη δεκαετία του 70 παρατηρήθηκε μια τάση επιστροφής στην παράδοση. Αλλά αυτή υπήρξε αδόκιμη. Γι' αυτό και εκτός από εξωτερικές, επίπλαστες και συνήθως άτεχνες μιμήσεις, δεν κατόρθωσε να αφομοιώσει ώστε να αναμορφώσει τις αρετές της λαϊκής αρχιτεκτονικής. Μετά τη δεκαετία του 70 και μέχρι τέλους του αιώνα, το διεθνές ύφος κατέκλυσε εκρηκτικά την αρχιτεκτονική του τόπου και οι πιο εξελιγμένες μέθοδοι της σύγχρονης τεχνολογίας υιοθετούνται αμέσως σχεδόν από την αρχιτεκτονική στην Κύπρο και το γυαλί και το μέταλλο είναι τα κύρια στοιχεία που επικρατούν. Παράλληλα, με το τέλος του αιώνα, η προηγούμενη αδόκιμη τάση επιστροφής στην παράδοση της δεκαετίας του 70 εξετράπη σε ένα νέο εκλεκτικισμό που σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό του 19ου αιώνα είναι, ως προϊόν απλής αμάθειας, εντελώς ακαλέσθητο. Συνδυασμένος με τον άκρατο αρχοντοχωριατισμό, έχει κατακλείσει τον τόπο τόσο στην Ήπεθρο όσο και στους ίδιους τους πυρήνες των αστικών κέντρων, με θλιβερά δείγματα ανελαίητης κακογουστίας που στιγματίζουν όχι μόνο την παράδοση, αλλά και την ίδια τη φύση του ελληνικού πολιτισμού. Γιατί στον πολιτισμό εκείνο, η αισθητική ήταν η πρωταρχή κάθε δημιουργίας. Ακόμα και οι φιλοσοφικές του θεωρίες ήσαν, κατά τον Παρμενίδη, πρωτίστως ευκυκλής. Από τη στιγμή που ο Ελληνισμός επικύρωσε με τον αρχαίο του πολιτισμό την αναζήτηση και τη βίωση της αλήθειας ως ύψιστο αγαθό, οι Έλληνες δεν ενοχλήθηκαν ιδιαίτερα επειδή θα λέγονταν τώρα απλώς Ρωμαίοι πολίτες. Εξάλλου, η Ρώμη υπήρξε από την αρχή μια Ελληνίδα πόλη. Οι πρώτοι που έγραψαν την ιστορία της γύρω στα 200 π.Χ. το έκαμαν στα ελληνικά. Και αυτό που τελικά είχε σημασία ήταν ο εκχριστιανισμός όλων που τερμάτιζε θριαμβευτικά την αναζήτηση του καταλήθιαν τζιν με το μεγάλο μήνυμα της αγάπης του Χριστού. Το μήνυμα ότι η Θεία Τελειώτης και η αιώνια ζωή είναι ανθρωπίνως δυνατή. Πέραν αυτού όλα τα άλλα δεν είναι παρά επιμέρους αλήθειες και σαν τέτοιες σύντομα θα εκαταργούνται. Το 13ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Απόστολου των Εθνών, ένα από τα πιο θεόπνευστα ίσως κείμενα που γράφτηκαν ποτέ,
δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας. Εκ μέρους γάρ γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν. Όταν δε έλθει το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσετε. Μέσα σε αυτή την αναμονή της κατάργησης του εκ μέρους και της έλευσης του μέλλοντος αιώνος, έζησε για περισσότερο από 1000 χρόνια ο Ρωμιός με ανθρωπολογικό του ιδανικό, τον Άγιο. Ζωγράφησε το όραμά του και δεν παραχώρησε ποτέ την εικόνα στην υποκειμενική αντίληψη του καλλιτέχνη. Γι' αυτόν η αλήθεια είχε την εικόνα της. Δεν ήταν καμιά ιδέα ή αφηρημένο σχήμα, αλλά πρόσωπο. Πρόσωπο σταυρωθέν υπό Ποντίου Πιλάτου. Και όταν ο Πιλάτος έθεσε στον Χριστό την ερώτηση «Τι εστίν η αλήθεια?», ο Χριστός δεν απάντησε παρά μόνο με τη σιωπή του. Και ο Πιλάτος γνώριζε πως θα μπορούσε κανείς να δώσει ένα σωρό απαντήσεις από τις οποίες καμιά δεν θα ίσχυε. Ο Χριστός είχε ήδη πει στους μαθητές του «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Η ερώτηση δεν είναι τι είναι η αλήθεια, αλλά ποιος είναι η αλήθεια. Και οι Έλληνες ήξεραν πια ότι η αλήθεια είναι ένα πρόσωπο, ο τρόπος ζωής του, και αυτό το πρόσωπο έχει την εικόνα του. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτόν ζωγραφίζει η Εκκλησία και αυτόν παραδέχεται ως τη μόνη αλήθεια και σωτηρία του ανθρώπου. Έτσι, και όταν ακόμα αυτή η κοινωνία όπου ο καημός των ανθρώπων της ήταν να γιάσουν, έβλεπε ξεκάθαρα την κατάργηση και την υποδούλωσή της επί της γης να πλησιάζει, αρνήθηκε πεισματικά να αποδεχτεί την εγκυρότητα και την ισχύ της κοσμικής, της εκ μέρους γνώσεως που ήδη είχε αρχίσει η θεοποίησή της στη Δύση για να επιτύχει την επιβίωση της. Η πίστη ήταν πολύ βαθιά και πολύ γνήσια για να κινδυνεύει από μία ακόμη υποδούλωση σε γήινη εξουσία. Η Ρωμιοσύνη δεν μπορούσε με κανένα τρόπο να αλλαξοπιστήσει. Θεωρούσε λιγότερο επικίνδυνη την υποδούλωση. Πεντακόσια χρόνια αργότερα, ένας Άγγλος κριτικός της τέχνης, κοιτάζοντας τις ζωγραφισμένες φιγούρες αυτών των Ρωμιών, μπορούσε μόνο να υποψιαστεί την αλήθεια, αφού δεν θα μπορούσε να είχε την παράδοση και την ιστορική γνώση που χρειάζεται για να την αναγνωρίσει αμέσως. Έλεγε το 1950 ο J.D. Beasley για τους χωρικούς του Γεωργίου Πολυβίου Γεωργίου. «Όταν τους κοιτώ, διαρωτώ με μήπως αυτοί είναι οι πραγματικοί Ευρωπαίοι, ενώ εμείς δεν είμαστε παρά εφήμερες και ευάλωτες εκδοχές τους». Την ίδια στιγμή όμως που ο Άγγλος αυτός έδειχνε όλη του την ευαισθησία, τη δυνατότητα που με ανεξήγητο τρόπο διατήρησε η ψυχή του να αναγνωρίζει τους πραγματικούς του προγόνους, έδειχνε και όλη την παραερμηνεία της ιστορίας που μεσολάβησε για να τον αποκλείσει από την πλήρη γνώση, τη δικαίωση της διαίσθησής του. «Οι εικόνες του Γεωργίου», συνεχίζει στο ίδιο κείμενο, «δεν είναι απόψεις, αλλά όραμα της Κύπρου. Ένα όραμα της Ελλάδας». Όμως καθώς ομολογεί στη συνέχεια, δεν θα σκεφτόταν ποτέ το Βυζάντιο. Αν είναι ποτέ δυνατόν το όραμα του Βυζαντίου να είναι άλλο στη βαθύτερη ουσία του από το όραμα της Ελλάδας. Ίσως ούτε και ο ίδιος ο Γεωργίου να μπορούσε να εκφράσει με λόγια το όραμα στο οποίο τον οδηγούσε η ανατένιση του Κύπριου χορηγού. Όπως και ο Διαμαντής που μαζί με τον Πορφύριο Δίκαιο, σπουδασμένοι και οι δυο στη Δύση, τριγύριζαν μαγνητισμένοι στην Κυπριακή Ήπεθρο, χωρίς όμως να μπορούν να συνειδητοποιήσουν με ακρίβεια τι ήταν αυτό. Ποιο ήταν το χαμένο κέντρο που ακαταμάχητα τους τραβούσε εκεί. Ο ένας φωτογράφιζε, ο άλλος ζωγράφιζε, και όταν οδήγησαν και το Σεφέρι μέσα σε αυτό το μυστηριώδη κατάλοιπο του Βυζαντινού κόσμου που σε εκείνους είχε επιβληθεί, ακόμα και ο Σεφέρης, σαγηνεμένος, δεν μπορούσε να εκφράσει τη ζωντανή αλήθεια ενός πολιτισμού από τον οποίο όλοι είχαν προέλθει, χωρίς όμως ελπίδες επιστροφής. Ίσως ο Διαμαντής να πλησίασε περισσότερο από όλους την αλήθεια. Ο ίδιος έβλεπε τον εαυτό του σαν επισκέπτη στον κόσμο εκείνο της κληρονομημένης χάρης και της επίκτητης μέσα από την πολύχρονη δουλεία βαρβαρότητας. «Ήταν όμως», λέει ο ίδιος, «ο καλύτερος κόσμος που γνώρισα.
Άνθρωποι γεροί, σίγουροι, κουβαλούσαν μαζί τους μια κληρονομιά. Συνήθειες, νόμοι ζωής, δικαστές και υπόδικοι. Οι πράξεις τους κυβερνημένες σε μια φιλοσοφική πολιτεία. Αιώνες τώρα ο κόσμος της Κύπρου είχε κρύψει την πικρία, σιώπησε, δέχτηκε το στενό περιθώριο. Αυτό που δεν δέχτηκε είναι η περικοπή της ουσίας, της έκφρασης της ζωής του. Γλώσσα, εκκλησία, αρετή, τροφή, ενδυμασία, δικαιοσύνη, φιλία, γάμος. Αυτά δεν δέχτηκε να τα απαρνηθεί. Ό,τι έκαμαν οι άλλοι με 100, ο κόσμος αυτός το έκαμε με 5, με 10, το έκαμε όμως πλέρια, ολοκληρωμένα. Δεν απάτησε τον εαυτό του, ούτε τον νόμο του. Αυτό που δεν δέχτηκε ο κόσμος της Κύπρου να απαρνηθεί. Η αιώνια ιστορία της αιμονής του ελληνισμού στην ουσία, τη δικαιωμένη στο χριστιανισμό, της επιμονής του στην αρχαίγονη πίστη του. Ο κόσμος αυτός έζησε γύρω και μέσα στην Εκκλησία. Εκεί που η κοινή ορθόδοξη λατρεία αποδεσμεύει από τη θνητή απομόνωσή της ατομικότητας, βοηθά να ξεπεραστεί ο υποκειμενισμός του συναισθήματος. Και όπου η έμπνευση στον χώρο της εικόνας αποτελεί αναφορά στην καθολική εμπειρία και όχι στην υποκειμενική αίσθηση ή αντίληψη του καθενός. Από αυτόν τον κόσμο δεν θα μπορούσε ποτέ να προέλθει μια ζωγραφική που ξεχωρίζει έναν άνθρωπο εναντί των άλλων ή που να είναι οδός για έναν μόνον άνθρωπο εξερεύνησης του δικού του ιδιωτικού τόπου και τρόπου ατομικής θέασης και ερμηνείας του κόσμου. Αυτά θα προέλθουν από έναν άλλον πολιτισμό, έναν άλλο τρόπο που εξ αρχής, αφού δεν κατάφερε να συμβαδίσει, εναντιώθηκε στον ορθόδοξο ελληνικό και μολονότι δεν κατόρθωσε πλήρως να τον καταργήσει, τον παρασέρνει κάποτε σαρωτικά σε τρόπους αγνώριστους και αχρίαστους για την ιδιαιτερότητα της δικής του αλήθειας. Παρόλα αυτά, η κυπριακή ζωγραφική δεν μπορεί να αποδεσμευτεί από τη δουλειά των ταπεινών και ανώνυμων ασυπιτοπλίστων βυζαντινών αγιογράφων της Κύπρου. Και εκείνη βέβαια δεν είναι ποτέ αποκομμένη από την αρχαία κυπριακή παράδοση. Ήδη από τα προϊστορικά χρόνια, η αφαιρετική ιδιομορφία της κυπριακής αγκαιοπλαστικής ανοιχνεύεται και στην εγχάρακτη ζωγραφική της μεσαιωνικής κεραμικής της Κύπρου. Αυτό που υπάρχει ευρύτατα διαδεδομένο στην Κύπρο του 20ου αιώνα είναι η λαϊκή τέχνη που εκφράζεται κυρίως στην αγκαιοπλαστική αλλά και σε άλλα λαϊκά επαγγέλματα όπως την υφαντική, τη λαϊκή γλυπτική, τη ζωγραφική πάνω σε γυαλί. Τέχνες που περνούν από πατέρα σε παιδί χωρίς καμιά θεωρητική σπουδή. Ανοιχνεύεται περισσότερο στην ύπαιθρο παραστατικά κέντρα. Έχει σχέση με τη διάθεση αποτύπωσης ιστορικών και εθνικών δρόμενων και είναι δουλειά αμόρφωτων Κυπρίων που τη συνεχίζουν ως παράδοση και τρόπο ζωής παρά ως επάγγελμα. Στα αστικά κέντρα, η πρώτη προσπάθεια διοργάνωσης καλλιτεχνικής έκθεσης γίνεται από τους Άγγλους το 1931. Εποχή που ήδη είχαν επιβάλει δικτατορικά μέτρα μετά την Παγκύπρια Ενωτική Εξαίρεση. Το πλατή κοινό βέβαια έμεινε αδιάφορο και αρνητικό και σε άλλες εκθέσεις που διοργανώθηκαν αργότερα λόγω της αντίβρασης προς την αποικιακή κυβέρνηση. Όμως η ουσιαστική διαφοροποίηση στις τέχνες είχε αρχίσει να παρατηρείται από τις αρχές του αιώνα όταν επιστρέφουν από σπουδές στο εξωτερικό οι πρώτοι Κύπροι καλλιτέχνες. Ο Ιωάννης Κισονέργης από την Αθήνα το 1916, ο Αδαμάντιος Διαμαντής από το Λονδίνο το 1923, ο Τηλέμαχος Κάνθος με πρώτη έκθεση το 1931 ως φοιτητής ακόμα και ο Βίκτορας Ιωαννίβης με πρώτη έκθεση το 1951. Ο Σολωμός Φραγκουλίδης με σπουδές στην Αθήνα θα παραμείνει εκεί μέχρι το 1947. Ενώ η Λουκία Νικολαίδου, η πρώτη Κυπρία ζωγράφος, με πρώτη έκθεση το 1934, θα φύγει από την Κύπρο το 37 απογοητευμένη για να εγκατασταθεί μόνιμα στο Λονδίνο. Η έναρξη της δεκαετίας του 50 σημαδεύεται από το ενωτικό δημοψήφισμα.
στη μαζική πια επιβεβαίωση της πορείας που ο λαός της Κύπρου θέλει να ακολουθήσει. Στη διάρκεια αυτής της δεκαετίας θα ανθίσει σε μοναδικά παραδείγματα αυτοθυσίες για το κοινό όραμα όλη η πικρία και η αναμονή του Κύπριου για μια ανάσταση σε μια καλύτερη ζωή στην οποία δεν έχασε ποτέ τη βεβαιότητα ότι είχε κάθε δικαίωμα. Σε αυτή τη δεκαετία εμφανίζεται για πρώτη φορά ο αυτοδίδακτος ζωγράφος, νομικά σπουδασμένος στην Αγγλία, Γεώργιος Πολυβίου Γεωργίου. Τα έργα του είναι κατευθείαν εμπνευσμένα από την αγροτική και θρησκευτική ζωή της Κύπρου και από τη δοκιμασία της στα χρόνια του αγώνα για απαλλαγή από την ξένη κυριαρχία. Αντίθετα με τον Γεωργίου, ο αδαμάντιος διαμαντής που κάνει λαμπρές καλλιτεχνικές σπουδές στο Λονδίνο δεν αποτολμά ατομική έκθεση πριν περάσουν πάνω από 30 χρόνια. Μετά την καταστροφή της Κύπρου το 1974 και παρόλες τις αγωνίες που εκφράζουν όλο το σπαραγμό για το χαμένο κόσμο της Κύπρου, κέρια διαρωτάται. Πού θα βρω τη δύναμη να κλάψω χωρίς απόγνωση, να οργιστώ χωρίς παραλογισμό, να καταγγείλω χωρίς τόμφο. Έργο της ζωής του, ο κόσμος της Κύπρου. 17,5 μέτρα επί 1,75, ζωγραφήθηκε από το 1967 μέχρι το 1972 και βασίστηκε πάνω σε σχέδια που έγιναν από το 1931 μέχρι το 1959. Από την επάνωδό του στην Κύπρο το 1938, ο τηλέμαχος Κάνθους ασχολείται περισσότερο με τα τοπία και τα χρώματα της Κύπρου, αφού μελέτησε σε βάθος και αφομοίωσε τη δουλειά μεγάλων καλλιτεχνών όπως του Κωνσταντίνου Μαλέα και του Πολ Σεζάν. Ζει έντονα τις πολιτικές καταστάσεις του νησιού, τον διαχωρισμό των κοινοτήτων, τις πρώτες ταραχές του 1963 και αργότερα την τραγωδία του 1974. Στα χαρακτικά του αποδίδει με δύναμη όλες τις δραματικές στιγμές του λαού. Ανήσυχη και ασυμβίβαστη φύση, ο Χριστόφορος Σάβα αναζητεί τις απαντήσεις του στο Λονδίνο, όπου καταφεύγει για να εργαστεί και να σπουδάσει και αργότερα στο Παρίσι. Με τις εκθέσεις του στα μέσα της δεκαετίας του 50, αποδεικνύει πως έχει υποτάξει τα πιο σύγχρονα ρεύματα της δυτικής τέχνης σε μια ξεκάθαρα προσωπική και καταφυσική συνέχεια τοπική έκφραση. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Σάβα, που πεθαίνει νέος 44 χρόνων πριν κλείσει την πρώτη της δεκαετία ελεύθερης ζωής η Κυπριακή Δημοκρατία, συμβολίζει την ιδανική εκείνη εξέλιξη κάθε τοπικής τέχνης, στην περίπτωσή μας της Κυπριακής, όπου τα πιο σύγχρονα κινήματα στα μεγάλα κέντρα εξέλιξης της Δύσης σταματούν να είναι απλώς πρότυπα μίμησης για να χρησιμεύσουν μόνο σαν καινούργια μέσα έκφρασης των τοπικών, παραδοσιακών, αισθητικών αξιών και ανησυχιών. Τότε είναι που καλλιτέχνες όπως το Σάβα πραγματικά πρωτοπορούν. Οι μεταφυσικές αγωνίες και τα ερωτήματα του Στέλιου Βότση περνούν από διάφορες φάσεις, δοκιμές και προσχωρήσεις, κρατώντας πάντα στο έργο του ζωντανή μια αίσθηση μυστηρίου και ψυχικού πλούτου. Η ζωγραφική του γίνεται πιο συγκεκριμένη μετά την καταστροφή του 1974. Διατηρεί την αμεσότητα και την ειλικρίνεια της προσωπικής άποψης και κατορθώνει να μένει κοντά στην παιχνιδιάρικη τέχνη των αρχαίων Κυπρίων, προσθέτοντας μια έντονα γραφιστική διάσταση ως το πιο άμεσα αναγνωρίσιμο στοιχείο της τέχνης του. Ο Στάς Παράσχος, που έζησε στην Αγγλία για περισσότερο από 30 χρόνια, μόνο επιφανειακά αγγίχτηκε από τα ευρωπαϊκά ρεύματα. Παραμένει πάντα έντονα Κύπριος με την αρχαία παράδοση και τη Βυζαντινή διαρκώς παρούσα στο έργο του. Πάνω απ' όλα τον γοητεύει η λαϊκή τέχνη και ο σεβασμός του για την αυθεντικότητα του Κύπριου αγρότη είναι αυτό που τον ξεχωρίζει. Άλλοι καλλιτέχνες ακολουθούν τους δικούς τους δρόμους, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο επηρεασμένοι από τα σύγχρονα ρεύματα, αλλά σχεδόν πάντοτε σε άμεση σχέση με την κυπριακή πραγματικότητα, τις κοινωνικές και τις πολιτικές εξελίξεις του τόπου. Thank you.
Άγγελος Μακρύβης είναι μια σημαντική παρουσία στον τομέα της γλυπτικής στην Κύπρο. Μέσα από τα διάφορα στάδια που πέρασε η τέχνη του, καταλήγει σε μια αρχαίγονη μορφή έκφρασης που φέρνει όλα τα σημάδια από την νεολιθική εποχή μέχρι τη βυζαντινή και τη σύγχρονη. Η έντονα υπερφυσική διάσταση των κατασκευών του υπερβαίνει τις αρχαίγονες φόρμες και τα διαχρονικά υλικά της πέτρας και του ξύλου για να συνεχιστεί αμύωτη μέσα από το αρμονικό δέσιμο τους με τα σύγχρονα υλικά. Αντιπροσωπευτικές μορφές της νεότερης γενιάς, η Μαρία Λουιζίδου και ο Γλάφκος Κουμίδης, ξεκινούν από θέματα και φόρμες της παράδοσης για να τις μεταφράσουν σε προσωπικές μυθολογίες, ατομικές απόψεις, για να τις αντιπαρατάξουν με αιμονή στην τρέχουσα πραγματικότητα. Προς τούτο, ο Κουμίδης αντλεί από την ίδια την καθημερινότητα, αναφέροντάς την με καταπληκτικό τρόπο σε βαθύτερες εμπειρίες, άμεσα συνδεδεμένες με τις τοπικές παραδόσεις. Ενώ η δουλειά της Λοϊζίδου, που δεν εγκαταλείπεται ποτέ από την αίσθηση της ανακατασκευής ονειρικών στοιχείων με τα πιο κοινά καθημερινής χρήσεως υλικά, συνοδεύεται σχεδόν πάντα από τη χρήση της τηλεοπτικής οθόνης. Ο Θεόδουλος Γρηγορίου, με μια ξεκάθαρα δική του θεωρητική προσέγγιση, δίνει υλική μορφή στην ερμηνεία του για τον κόσμο, χρησιμοποιώντας υλικά στην πρωτογενή μορφή τους, αλλά και στην πιο επεξεργασμένη. Ο Νίκος Κουρούσης εμπλέκει στο έργο του τον ευρύτερο φυσικό χώρο σε μια δυναμική, διαλογική σχέση και με το ίδιο το κοινό. Προσωπική είναι και η αναζήτηση της Κλίτσας Αντωνίου, που ολοκληρώνεται μέσα από τις διαδικασίες κατασκευής του έργου. Ενώ το Σάβα Χριστοδουλίδη ενδιαφέρει ιδιαίτερα η δυνατότητα συγκεκριμένων αντικειμένων ή υλικών σύνδεσης του παρελθόντος με το παρόν. Ο Κυριάκος Καλής ξεκινά από τις εμπειρίες του άμεσου περιβάλλοντος στο οποίο ζει, για να καταλήξει σε μορφικά αρχέτυπα του παρελθόντος, και μέσα από αυτά σε σύγχρονες προτάσεις. Παραμένει πεισματικά Κύπριος, άριχτα δεμένος με τον περιβάλλοντα κόσμο από τον οποίο καθοδηγείται και τον οποίον, χωρίς δισταγμούς, με αταλάντευτη βεβαιότητα για την αξία του, δεν επιθυμεί άλλο παρά να τον εκφράσει και να τον προβάλλει. Ακόμα και ο ίδιος ο στρατηγός Μακρυγιάννης έφτασε σε κάποια στιγμή στο σημείο να φωνάξει ένα φράγκο ζωγράφο να του ζωγραφίσει τις μάχες όπως τις θυμόταν. Και αν σχεδόν αμέσως τον έδιωξε τον ξένο στρατηγός, πολύ λίγοι τον μιμήθηκαν στα χρόνια που ακολούθησαν. Η Ευρώπη, η Δύση γενικότερα, επιβλήθηκε στον ελληνικό κόσμο σε όλα τα επίπεδα. Ο εντυπωσιασμός των απομονωμένων για 400 χρόνια Ελλήνων από την τεχνολογική ανάπτυξη της Δύσης μεταδόθηκε αναπόφευκτα και στα πεδία της πνευματικής δημιουργίας. Η λογοτεχνία της Ευρώπης απέκτησε σημασία προτύπου για τους Ελλαδίτες, αλλά και για τους Κυπρίους, που και χωρίς ενδιάμεσο σταθμό την Ελλάδα, συχνά ψάχνονταν στα ευρωπαϊκά ρεύματα για να βρουν ένα δικό τους δρόμο. Thank you.
Κλασικό παράδειγμα των αρχών του 20ου αιώνα στην Κύπρο, ο Παύλος Βαλδασερίδης. Λυρικός και ρομαντικός ποιητής, βαθιά επηρεασμένος από το πνεύμα και τη στάση στη Γαλλία, έγραψε έργα του και στα γαλλικά, μεταλλάσσοντας ακόμα και το όνομά του σε Πολ Βαλδασερά. Αλλά και μέχρι το τέλος του αιώνα, ακόμα και πιο σημαντικοί ποιητές, όπως ο Κράλης, ο Μόντης ή ο Μηχανικός, κατευθείαν ή μέσω του Σεφέρη κυρίως, δεν αποφεύγουν την επιρροή δυτικών ποιητών. Ο ελληνικός καλλιτεχνικός κόσμος, ως επιτοπλίστων, μιμήθηκε ρεύματα, κινήματα και σειρμούς, ιδιοποιήθηκε οδύνες και προβληματισμούς που όχι μόνο δεν σχετίζονταν με την πορεία και τις καταβολές του δικού του λαού, αλλά και που αυτός ο λαός είχε προπολού με το δικό του τρόπο αντιμετωπίσει. Έτσι, ο ελληνικός λόγος, πεζός ή ποιητικός, στην Κύπρο ή στην Ελλάδα, στις πιο ειλικρινείς του στιγμές, δικαιώνεται μόνο στη γλώσσα του και στα γεωγραφικά του όρια και όχι εκτός τους. Στην Κύπρο, η παλιά ρωμαϊκή περηφάνεια, το όραμα της απελευθέρωσης της Ρωμιοσύνης και της επανόρθωσής της, η ζωντανή μνήμη του μαρτυρίου της τουρκοκρατίας, βρίσκουν τον τελευταίο μεγάλο τους εκφραστή στον επικό ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη. Το κορυφαίο έργο του 9η Ιουλίου 1821 στη Λευκοσία είναι οριακό και μοναδικό στη νεότερη κυπριακή λογοτεχνία. Μετά το Βασίλη Μιχαηλίδη, παρόλη τη σταδιακή πλήρωση του αγωνιστικού φρονήματος που θα φτάσει στη στάση του 31 και θα καταλήξει στον αγώνα του 55-59, το όραμα είναι απλώς της ελευθερίας, της ένωσης με την Ελλάδα και του εξυγχρονισμού και εξευρωπαϊσμού της Κύπρου. Ο Δημήτρης Λιπέρτης, ο άλλος μεγάλος της κυπριακής διαλέκτου, παρόλο που δεν είναι καθόλου επικός όπως το Μιχαηλίδη, αλλά καταγράφει τις λεπτομέρειες της καθημερινότητας με το μάτι ενός φιλήσυχου αστού, γίνεται και αυτός εκφραστής των εθνικών πόθων της εποχής του, της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Και είναι ακριβώς μέσα από το όραμα της ένωσης που η κυπριακή λογοτεχνία θα αυτονομηθεί για πρώτη φορά και δεν θα πάψει ποτέ να εμπνέεται από αυτήν μέχρι και σήμερα. Στο μεταξύ, ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, στα 1900, έτος που πεθαίνει ο Σοφρόνιος, ο αρχιεπίσκοπος που υποδέχτηκε τους Άγγλους ως ελευθερωτές, οι αποικιοκράτες εκφράζουν ανοιχτά την πρόθεσή τους να ελέγξουν την ελληνική παιδεία της Κύπρου με την ίδρυση της Αγγλικής Σχολής και άλλες ενέργειες που θα ακολουθήσουν αργότερα. Αυτές τις προσπάθειες που τους φέρνουν σε συνεχή σύγκρουση με τη συντριπτική πλειοψηφία του νησιού δεν θα τις εγκαταλείψουν ποτέ. Ο Γλαύκος Αλιθέρσης, μια από τις πιο σημαντικές μορφές της ποίησης στην Κύπρο, εκφράζει από τα νιάτα του με πράξη και με λόγο τους γνήσιους προσανατολισμούς του νησιού. 16 χρονών το 1913, μαθητής ακόμα, φεύγει ως εθελοντής στους Βαλκανικούς πολέμους. 45 χρόνια αργότερα, στα 1958, 61 χρονών στην Αίγυπτο, γράφει το στίχο «Αχ να μου νέος να σκοτωθώ στην Κύπρο». Στίχο που χωρίς να τον γνωρίζει, τον κάνει πράξη με τη ζωή του ένας άλλος 18χρονος μαθητής και ποιητής, ο ήρωας Ευαγόρας Παλικαρίβης, που φεύγει και αυτός από το σχολείο για να πολεμήσει για την ίδια μεγάλη αγάπη, την Ελλάδα. Της ίδιας περίπου ηλικίας με τον Αλιθέρσιο Τεύκρος Ανθίας, παρόλο που περισσότερο τον ελκύουν οράματα κοινωνικής δικαιοσύνης, συμμετέχει και αυτός στο σύμφωνα του ενωτικού αγώνα. Επιστρέφει στην Κύπρο από την Αγγλία και φυλακίζεται από τους Άγγλους. Είναι όμως τα προηγούμενα χρόνια της περιπλάνησης του Ανθία στην Αθήνα που καποφόρησαν μια εκτός σειρμού ιδιόμορφη ποίηση με την περίφημη συλλογή «Τα σφυρίγματα του Αλίτη». Αυτό που στα επόμενα χρόνια σφραγίζει την λογοτεχνική παραγωγή της Κύπρου είναι οι διαδηλώσεις, οι απαγωνισμοί, η ηρωική αντίσταση στους Άγγλους, οι απελάσεις ηγετών, τα κρατητήρια που έδιναν μια ανάγνωστη μέχρι τότε αίσθηση στους Κυπρίους. Αυτή την ατμόσφαιρα, μαζί με εκείνη της διάψευσης των προσδοκιών και της πικρίας που θα ακολουθήσει με τις συμφωνίες της Ζυρίχης και την ανακήρυξη της Δημοκρατίας, εντοπίζουμε στο έργο παλαιότερων και νεότερων λογοτεχνών. Ένας από αυτούς, ο Θεοδόσης Πιερίδης, είναι μια ξεχωριστή φυσιογνωμία στην κυπριακή ποιητική παραγωγή. Στρατευμένος μεν στην παγκόσμια υπόθεση της αλλαγής και της κοινωνικής δικαιοσύνης, συγκινήθηκε βαθύτατα και από τον αγώνα για την απελευθέρωση της Κύπρου από την Αγγλική κυριαρχία.
τα γεγονότα που ακολούθησαν μετά την ανεξαρτησία και την αποτυχία ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Εκείνα του 63-64, του 67, οι μάχες και οι βομβαρδισμοί από την τουρκική αεροπορία, μέχρι το διχασμό της δεκαετίας του 70, το πραξικόπημα και την εισβολή του 1974, παρέχουν ανεξάντλητο υλικό και αυξάνουν εντυπωσιακά τη λογοτεχνική παραγωγή. Κορυφαία μορφή στο στίχο, ο Κώστας Μόντης εμπλουτίζει γενικότερα με το έργο του τη νεοελληνική ποίηση. Κατορθώνει να εκφράσει μέσα από ένα προσωπικό επίπεδο βιωμένης Οδύνης την αγωνία και την Οδύνη του τόπου σε συλλογικό εθνικό επίπεδο. Στην πεζογραφία είναι το έργο του Γιώργου Φιλίππου Πιερίδη, που θα δώσει όλο το φάσμα της ιστορικής και κοινωνικής πραγματικότητας, θα αναλύσει με οξυδέρκεια τα πρώτα χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα καυτηριάσει τις νοοτροπίες που επεκράτησαν μετά τον αγώνα και οδήγησαν στην τελική καταστροφή του 1974. Νεότερος αλλά χαμένος προώρα, ο Παντελής Μηχανικός δείχνει από την αρχή τις ασυμβίβαστες διαθέσεις του προκειμένου να επιτύχει ένα σκληρό, αφυπνιστικό λόγο. Με την τελευταία συλλογή του «Κατάθεση» το 1975, ως πρακτικός τόνος ενός πικρότατου λυρισμού, εκφέρεται αναντήρητα και ως έσχατη πολιτική διαμαρτυρία. 10 χρόνια έστελε τις μέλισσες του ο Νήσιλος να μας κεντρήσουν, να μας ξυπνήσουν, να μας φέρουν ένα μήνυμα. 10.000 μέλισσες έστειλε ο Νήσιλος κι όλες ψοφήσανε πάνω στο παχύ μας δέρμα, χωρίς τίποτε να νιώσουμε. Η τελευταία 25 ετία του 20ου αιώνα δεν υστερεί καθόλου σε ποιητικό ταλέντο και παραγωγή. Και ενώ η Κύπρος από την επομένη της καταστροφής μπαίνει σε μια πορεία οικονομικής ανάκαμψης με στόχο την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παράλληλα, οι ατελέσφορες διπλωματικές προσπάθειες, οι στόχοι και οι μεθοδεύσεις, η ευμάρεια και ο αποπροσανατολισμός του καταναλωτισμού πείθουν σταδιακά τον κόσμο της Κύπρου ότι δεν θα είναι ποτέ δυνατή η πλήρης απελευθέρωση των κατεχομένων εδαφών του. Τελευταίος ήρωας, τελευταίος μαχητής, πιστός στα δίκαια του ελληνισμού στην Κύπρο, ο νέος Σολωμός Σολωμού από το παραλίμνη, πέφτει ύπουλα δολοφονημένο στην προσπάθειά του να υποστείλει τον μπαϊράκι του βάρβαρου Ισβολέτα. Ο ηρωικός θάνατός του συγκινεί το Πανελλήνιο και εμπνέει τον Κώστα Βασιλείου να γράψει τους επικότερους ίσως στίχους μετά τον Βασίλη Μιχαηλίδη. Εν τούτη που μας χορεύκου συλλαλούν τον ήλιου σβήσε, γιατί να φέξουμε εμείς εσένα ποιον κανείς, εσένα ποιον κανείς. Εν τούτοι που μας χορεύκουσιν το έγια μόλα λέσσα, σαν το τρανταφύλλο τζευκάλαν τους που μέσα, τζευκάλαν τους που μέσα. Η κυπριακή δημοτική μουσική μαζί με τη βυζαντινή είναι ίσως οι μόνες αυθεντικές μουσικές της γενικότερης ελληνικής παράδοσης που έχει τις ρίζες της βαθιά πίσω στον χρόνο, στον Όμηρο, στο Στασίνο, στο Έμος. Από το ευρύτατο φάσμα κλιμάκων, τρόπων ή φωνών αυτής της μουσικής, η Ευρωπαϊκή οργάνωσε μόνο 2, τις Μίζωνες και τις Ελλάσσονες, για να κωδικοποιήσει τη δική της μουσική ιστορία.
Αν πάρουμε οποιοδήποτε δημοτικό τραγούδι, αφαιρέσουμε τα λόγια του και βάλουμε στη θέση του έναν ύμνο, τότε θα βρεθούμε μπροστά στο μεγαλείο της βυζαντινής μουσικής. Ο παλιός λαϊκός Κύπριος μουσικός στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας, έχοντας σαβάσει τη βυζαντινή μουσική, χρησιμοποιούσε τη φωνή του ως το πιο απλό φυσικό μουσικό όργανο που είχε στη διάθεσή του. Μ' αυτό έψαλε στις εκκλησίες και μ' αυτό τέριαζε τραγούδια στα χωράφια και τους κάμπους για να εκφράσει τους καημούς, τους πόνους, τις λύπες, τις χαρές του. Του κόρφου σου άτσι φουχτά μου φορητά λαϊ 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 La 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 la. Με το πρώτο ξεθάρεμα, μετά τον τερματισμό της τουρκοκρατίας, κάποιοι άνθρωποι επιδίδονται συνειδητά στην προσπάθεια διάσωσης της γνήσιας λαϊκής μουσικής μας παράδοσης. Μέχρι το 1940 είχαν ξεχωρίσει μερικά ονόματα θεμέλια αυτού του έργου. Ο Κωνσταντίνος Τομπόλης, ο Στυλιανός Χουρμούζιος, ο Θεόδουλος Καλίνικος. Μετά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα όμως, εμφανίζονται και συνθέτες Κύπριοι με σπουδές στην Ευρώπη, όπως ο Σόλουνας Μιχαηλίδης, που γράφουν και ανεβάζουν έργα σοβαράς μουσικής με δυτικότροπη φόρμα και αγωγή. Γιάνγκος Μιχαηλίδης επίσης, κορυφαίος μουσικοδιδάσκαλος, μαέστρος για 20 και πλέον χρόνια της παλιάς ορχήστρας Μότσαρτ, λέγεται ότι έγραψε αρκετά σοβαρά και μεγάλα έργα, μόνο που κανένα ακόμα δεν βρέθηκε εκτός από μερικά μικρά. Ο Αχιλλέας Λιμπουρίδης, ωστόσο, επιμένει να αντλεί τη θεματογραφία του από την παράδοση, αλλά να καταφεύγει στο δυτικότροπο φολκλόρ για τη μουσική του φόρμα. Το ίδιο και ο Κωστής Κωστέας, μαθητής του ιεροψαλτή, συνθέτη και δασκάλου της βυζαντινής μουσικής στην περιοχή της Λύσης, Γεωργίου Σουρουλά. Ο Κωστέας είναι ο εμπνευστής και ο ιδρυτής του συγκροτήματος Σικαλή το 1961. Γράφει τραγούδια σε στίχους Παύλου Λιασίδη, Μιχάλη Πασαρδί και άλλων σε κυπριακή διάλεκτο, με μουσική βασισμένη σε κυπριακές παραδοσιακές μελωδίες και ρυθμούς. Τις χρονιές της μεγάλης αναβροχιάς πλαντάζουνε στη δίψα ζώα και άνθρωποι. Οι βομβαρδισμοί της Τηλιρίας από την τουρκική αεροπορία το 1964 δίνουν την όθηση στο μουσικοσυνθέτη Γιώργο Κοτσόνη να τονώσει τα μουσικά πράγματα στον τόπο και να μπολιάσει την παράδοση με το καινούριο, εμπνευσμένος από τα καλύτερα μουσικά επιτεύγματα του γενικότερου σύγχρονου ελληνικού χώρου.
Η Αγία Τηλυρία σε στίχους Σπύρου Παπαγεωργίου αποτέλεσε ορόσημο που κορυφώθηκε και με άλλα έργα. Ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, με μια πλούσια μουσική παιδεία στο Παρίσι, διασώζει τις ρίζες του, δεν αφομοιώνεται, αλλά αντίθετα αναδεικνύει το μεγαλείο της κυπριακής ελληνικής μουσικής παράδοσης. Η μουσική του είναι ισορροπημένη και πατά γερά στις ρίζες και την ιστορία του κυπριακού ελληνισμού. Να δεις και βάλουμε στις εκκλησιάς την πόρτα, βάλε και σούνι μια φωνή να μαραθούν τα κόρτα. Τσάντα να σου τα φέρουσι, τα κολλήφα μου φάτα, και πέθεγε μακάρισε το νέο που μ' αγαπά. Οπωσδήποτε η νεότερη γενιά των σημαντικών Κυπρίων μουσικοσυνθετών διατηρεί στενή σχέση με την παράδοση, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπως εκείνη του Φέδρου Καβαλάρη που εστιάζει όλη τη δουλειά του πιο πολύ στην έρευνα. Ελευθερία την όψη σου, αν και πώς να σε φτάσω. Επίσης του Νάσου Παναγιώτου, ο οποίος για σύντομο χρονικό διάστημα καταγράφει στιγμιαία τον πόνο και τη συμφορά του 1974. Ή ακόμα πιο νέοι, Σάβα Σάβα, Αδάμος Κατσαντώνης, Βάσος Αργυρίδης και Ευαγόρας Καραγιώργης κινούνται σε δύο άξονες. Την ίδια την παράδοση, καθώς και στη σύγχρονη σοβαρή μουσική με απόπειρες ακόμη και στην κλασική. Παρ' όλα αυτά, η παγκοσμιοποίηση, ο δυτικός τρόπος ζωής, επικυρώνει και μονιμοποιεί την παρουσία του, ιδιαίτερα μέσα από τα ξένα ακούσματα που βομβαρδίζουν τα αυτιά μας καθημερινά, από τα πανίσχυρα και παντού παρόντα μέσα μουσικής επικοινωνίας. You sexy motherfucker. Το γεγονός ότι ο ελληνισμός, είτε ως αρχαιοελληνικός, είτε ως χριστιανικός ορθόδοξος, δεν καταδέχτηκε να απλοποιήσει το μέγα γεγονός της ζωής, ούτε θέλησε να συγκροτήσει πολιτεία στη βάση της ανάθεσης όλων των σχέσεών του σε αυτόνομα συστήματα ή να καθιερωθεί σε μηχανιστικά επίπεδα κατανάλωσης άχρηστων κυρίως αγαθών, αποτέλεσε το κύριο χαρακτηριστικό και την ιδιοπροσωπία του πολιτισμού του στη μεγαλύτερη διάρκεια της ιστορίας του. Στην αρχιτεκτονική του, στην ποίηση και τη ζωγραφική του και οπωσδήποτε στο τραγούδι και τη μουσική του. Όλος ο πλούτος, οι υποδιαιρέσεις των κλιμάκων της παραδοσιακής μουσικής μας, οι αποστάσεις μεταξύ των φθόγων που ανταποκρίνονταν και υπηρετούσαν τον ψυχισμό του ανθρώπου, παραμερίζονται σήμερα και ένα νέο είδος παγκόσμιου πολίτη, απλοποιημένου και συρρυκνωμένου, ελάχιστου ψυχικού βάθους και περιορισμένου συναισθηματικού πλούτου, απλώνεται σιγά σιγά και κυριαρχεί παντού. Αν πράγματι είναι αληθινών Ευρωπαίων την παρουσία που ανείχνευε ο Άγγλος κριτικός στις φιγούρες των Κυπρίων αγροτών του Γεωργίου, εκείνων των ανθρώπων που η καθημερινή του ζωή ήταν πραγματικά πνευματική, αφού ζούσαν σε άμεση σχέση με τη φύση και αισθάνονταν έντονα την πέραν της φύσεως παρουσία μέσα στις ζωγραφισμένες τους εκκλησίες, με τους βυζαντινούς τους ύμνους, αλλά και στο δίχωρο και στον ηλιακό, στις χαρές και τις λύπες της κοινότητας με το παραδοσιακό τραγούδι. Το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε σήμερα εμείς είναι να σκεφτούμε πολύ σοβαρά τη ρίση του Οδυσσέα Ηλίτη. Πρέπει επιτέλους ο νέος ελληνισμός να επιχειρήσει την ανακάλυψη του αληθινού του προσώπου, μια και αυτό που ως τώρα γνώριζε ως ελληνικό είναι παραποιημένο κατά το μέτρο που αντιλαμβάνονται την ελληνικότητα στη Δύση. Μόνο έτσι μπορεί ο ελληνισμός να βαδίσει ισότιμα με τα άλλα έθνη και να προσθέσει με τη δική του ξεχωριστή ιδιοπροσωπία την πιο γνήσια ίσως διάσταση στην πορεία της σημερινής Ευρώπης.